Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε κύριε σας. Υπουργέ. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη όλων μας. Λοιπόν, κύριε Κουρουμπλή, δεν θα πάνε στη Θεσσαλονίκη σήμερα, ναι. Αλλά δεν ξέρω αν το λευκό χρώμα του χιονιού, ναι. Κύριε Κουρουμπλή, κύριε Υπουργέ, μπορεί να προσομοιώσει και το ότι θα είναι λευκές οι μέρες που ακολουθούν, αισιόδοξες. Γιατί φαίνεται ότι πυκνώνουν τα σύννεφα, δεν προκαλούν μόνο χιόνι, προκαλούν και πολιτικές αναταράξεις. Και φαντάζομαι το καταλαβαίνετε από και την αρχή. Και το χιόνι, Χρήστο μου, φέρνει άσπρη μέρα. Αλλά να δούμε πότε θα τη δούμε και εμείς εδώ σε αυτή τη χώρα. Κύριε Κουρουμπλή, για πείτε μας τώρα πώς βλέπετε το όταν, θέμα της διαπραγμάτευσης. Όταν κανείς πιστεύει στην ελπίδα μιας καλύτερης προοπτικής του τόπου, απελευθερώνονται τα ιαματικά κοιτάσματα της ψυχής του ανθρώπου και εκεί αποδεικνύεται η δύναμη η ανθρώπινη να υπερβαίνει τις δυσκολίες. Λοιπόν, και επειδή γεννηθήκαμε να αντιμετωπίζουμε και να αναχαιτίζουμε τις δυσκολίες, νομίζω ότι και τώρα όλοι μαζί συλλογικά, καταθέτοντας τον καλό μας εαυτό ως κοινωνία, γιατί έχουμε ένα τέτοιο DNA, ναι. Είμαι βέβαιος, το πιστεύω, δεν το λέω απλώς για να το λέω, θα βγει η πατρίδα από αυτήν την πολυεπίπεδη κρίση με πλούσια βεβαίως την εμπειρία της, αλλά απαλλαγμένη και από αδυναμίες που οδήγησαν σε αυτή την κρίση. Κύριε Κουρουμπλή, τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά τη διαπραγμάτευση, είναι αισιόδοξα μηνύματα αυτά που δίνουμε, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι στη διαπραγμάτευση τα πράγματα είναι δύσκολα και όταν φτάνουν στο οριακό σημείο να έρχονται εδώ οι θεσμοί ή πριν να έρθουν να βάζουν προϋποθέσεις και με το δούνου του όπως φαίνεται μέσα κεντρικό παίχτη, τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο. Η εκτίμησή λοιπόν, σας ποια είναι? Η Ελλάδα έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια και με τη σχέση της και τη συνεννόηση και τη συνεργασία με τους θεσμούς. Οι θεσμοί δεν είναι αλάθητοι, έχουν κάνει και αυτοί πολύ μεγάλα λάθη για τα οποία δεν ούτε λογοδότησαν ούτε είχαν και την ευγένεια να αποκαταστήσουν τις ζημίες που υπέστη η Ελλάδα από τις δικές τους επιβολές και επιλογές. Λοιπόν, εγώ λοιπόν πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό, το ασφαλιστικό, mm-hmm. η κυβέρνηση κάνει μια πολύ σοβαρή και συντεταγμένη προσπάθεια. Mm-hmm. Παράλληλα, για αυτό το ιερό ζήτημα της σύνταξης που αφορά όχι μόνο το συνταξιούχο αυτόν καθεαυτό, αλλά και άλλους ανθρώπους που είναι γύρω του, mm-hmm. η κυβέρνηση ζήτησε την στήριξη και τη σύμπλευση όλων των πολιτικών δυνάμεων. Και εδώ θα κριθούν και οι πολιτικές δυνάμεις. Πόσο, κύριε Υπουργέ, μπορεί να κρατήσει τις κόκκινες γραμμές η κυβέρνηση? Έχουμε ακούσει τον κύριο Κατρούγκαλο μέσα σε όλο αυτό το διάστημα που παρουσιάζει το ελληνικό σχέδιο, που ήδη έχει δημιουργήσει αντιδράσεις σε πολλές ομάδες της κοινωνίας, γιατί έχουν περιγραφεί κάποιες αδικίες. Έχει πει ο κύριος Κατρούγκαλος, λοιπόν, ότι για το θέμα της εθνικής σύνταξης και το θέμα της 15ετίας είναι οι κόκκινες γραμμές του. Η κυβέρνηση λοιπόν όταν αποφάσισε να βάλει κόκκινες γραμμές ήξερε και οφείλει πάντα να ξέρει ότι και στο παρελθόν υπήρξαν κυβερνήσεις που έβαζαν κόκκινες γραμμές και τις ανερούσαν. Δεν μπορεί να επαναληφθεί αυτό, θα είναι τραγικό. Ως εκ τούτου οι κόκκινες γραμμές αυτές που έχουμε βάλει είναι γραμμές που δεν μπορούμε από τις οποίες να πάμε πιο πίσω. Πρέπει να καταλάβουν λοιπόν και οι δανειστές ότι δεν υπάρχουν περιθώρια άλλα. Πρέπει να κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα δώσουν τη δυνατότητα να αιμοδοτηθεί το ασφαλιστικό σύστημα και από άλλες πηγές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πιέσεις. Πρέπει να επιδειχθεί κατανόηση. Ακριβώς όμως αυτό, κύριε Κουρουπλή, ακριβώς σε αυτό υπάρχει ο αντίλογος των πολιτικών σας αντιπάλων. Επειδή τα πράγματα είναι απλά και έχει ξανασυμβεί στο πρόσφατο παρελθόν, οι κόκκινες γραμμές να είναι σημείο υπαναχώρησης, γιατί φτάνουμε σε ένα δημοσιονομικό αδιέξοδο. Με πολύ απλά λόγια, οι δανειστές απειλούν να σταματήσουν τη χρηματοδοτική ροή. Κοιτάξτε, εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια ευφυής πρόταση πολιτική. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η λειτουργία και από τη μεριά των δανειστών. Δεν μπορεί να ζει μια ακούγεται χώρα γενικό κάτω από αυτό. Πρακτικά τι θα δεν μπορεί να σημάνει? Δεν μπορεί να ζει μια χώρα κάτω από ένα καθεστώς απειλών. Θα πρέπει να καταλάβουν και οι εταίροι ότι πρέπει να υπάρξει ένα άλλο πλαίσιο συνεννόησης και με αυτούς.
Παρακολουθούμε τώρα σε τελική. Με τη εγώ πιστεύω τελικώ. Με ποιον τρόπο, κύριε Υπουργέ, με την διαρκή απειλή ενό νέου δημοψηφίσματο ή μια εκλογική αναμέτρηση. Γιατί αστειευόμενο τώρα, θα θυμίσω ότι τι τελευταίε μέρε και κάτι μαγειρεύεται με τον εκλογικό νόμο. Έχετε και εσεί την πολιτική ευθύνη γι' αυτό. Κοιτάξτε να σα πω κάτι. Είναι πραγματικά κωμικοτραγικό σε αυτή τη χώρα να θέλεις να επιχειρήσεις μία διαδικασία που έχει εντελώς άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, τι γινόταν μέχρι σήμερα? Τα κόμματα που κυβερνούσαν την τελευταία στιγμή, κυρίως την τελευταία περίοδο, εκτιμώντας τις δυσκολίες που έχουν, ψήφισαν για ένα εκλογικό νόμο. Εμείς είπαμε λοιπόν αυτό να σταματήσει έγκαιρα, δηλαδή και πρόημα, πριν μπούμε σε λογικές που θα υπηρετούσαν συγκεκριμένες σκοπιμότητες, να ανοίξουμε ένα διάλογο και να φτιάξουμε ένα νέο εκλογικό νόμο, ο οποίος πραγματικά... Θέλετε να το δούμε αναλυτικά λίγο αργότερα, για να μην φύγουμε από το θέμα της διαπραγμάτευσης και αυτό που σας ρωτήσαμε... Ναι, αλλά εσείς τον ανοίξατε το θέμα, δεν το ανοίξα εγώ. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, θα να το πάω λοιπόν στη διαπραγμάτευση. Λάθος. Να πάω λοιπόν να στη πάω διαπραγμάτευση. Πρακτικά με ποιον όρο υπερασπίζεστε τις κόκκινες γραμμές? Ακούστε. Πρώτον να αποσαφηνίσω κάτι. Ακούω λοιπόν τα μίντια να παραπληροφορούν την ελληνική κοινωνία και να λένε στον κόσμο, και πραγματικά αυτό δείχνει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που βγαίνετε στα παράθυρα και στη εικόνα της τηλεόρασης, φοβούμαι ή είναι οι ίδιοι συνειδητοί στη λογική της παραπληροφόρησης, είναι αδιάβαστοι. Ποια είναι η παραπληροφόρηση, ρωτώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ? Ρωτώ λοιπόν, όχι, εγώ θέλω να είμαι πολύ σαφής σε αυτό το θέμα. Ρωτώ λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 10.000 εισόδημα, πόσα χρήματα θα πληρώσει για την ασφάλισή του? 10.000 το χρόνο εισόδημα. Διότι πρέπει να λέτε στον κόσμο ότι το 60% δηλώνει εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών 7.000 ευρώ. Ναι. Εγώ το δέχομαι. Να δεχτώ ότι είναι 7.000 ευρώ. Πόσα είναι τα χρήματα που θα πληρώσει αυτός για την ασφάλισή του? Ξέρετε, μπορεί να μου πείτε, για να αντιστρέψω το ερώτημα, γιατί φοβούμαι ότι λέτε πράγματα όλοι στα παράθυρα τα οποία... Κύριε δεν Υπουργέ, είναι πραγματικότητα. Πού θέλετε να καταλήξετε για τις 7.000? Να καταλήξω ευρώ, ότι αυτά ότι που λέμε. Ακούστε με. 7.000 ευρώ όμως ένας άνθρωπος. Ακούστε με, όχι. Εάν σας ρωτήσω. Είναι στα όρια της φτώχειας. Παρακάτω. Εάν σας ρωτήσω εγώ πόσα λεφτά θα πληρώσει ένας άνθρωπος που δηλώνει 10.000 ευρώ. Ναι. Οι περισσότεροι δεν θα ξέρετε να μου απαντήσετε. Κύριε Κουρουπλή, αυτό θα που μου λέτε ότι θα πληρώσει στην κοινωνία, αν μου επιτρέπετε. Θα μου λέτε, και όχι, θέλω να όχι κυρία Μιχελιδάκη, όχι, ακούστε. Ναι. Θα λέμε στον κόσμο την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα, αν μπορώ να σας μεταφέρω. Ποια είναι λοιπόν ένα η πραγματικότητα? Που τίθεται στην κοινωνία. Ποια είναι. Εάν αυτό το ασφαλιστικό πάει να προστατεύσει πραγματικά και υπάρχει η πρόθεση να προστατευτούν οι πολύ χαμηλόμισθοι, τα πολύ εισοδήματα, τα πολύ χαμηλά, τα οποία είναι στα όρια και κάτω από τα όρια της φτώχειας, αλλά και αυτή η μεσαία τάξη που καλείται πάλι να συνδράμει και να επιβαρυνθεί, ποια δεν είναι μεσαία τάξη, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε. Η μεσαία τάξη έχει επίσης πέσει σε όρια πολύ χαμηλά. Ακούστε με λοιπόν, ακούστε με. Αυτά είναι γενικόλογες τοποθετήσεις. Όχι, είναι ακούστε το με λοιπόν, από αυτά που ακούστε με, μέρες. Ναι, πρέπει να σας απαντήσω. Βεβαίως. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί πρώτον ότι δεν θα πειραχτούν οι κύριες συντάξεις. Και κάνει μεγάλη προσπάθεια να μην πειραχτούν και οι επικουρικές. Πάμε στους αγρότες. Επειδή ακούω για το αγροτικό, αλλά δεν μας εγώ προέρχομαι από αγροτική. Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου. Ορίστε. Κύριε Υπουργέ, με πολύ μεγάλο σεβασμό επιτρέψτε μου γιατί ανεβαίνουν οι τόνοι και αρχίζω να μην το αντιλαμβάνομαι και γιατί το τελευταίο διάστημα. Μας είπατε ότι οι γενικότητες δεν απηχούν την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ένας άνθρωπος με 10.000 εισόδημα θα πληρώσει το 20% του εισοδήματος στις ασφαλιστικές εισφορές? Θα είναι αυτός ο γενικός κανόνας? Το 20% του 80% του εισοδήματος θα αφαιρεθεί ο φόρος, δεν θα πληρώσει και για τη φορολογία. Άρα αυτός ο άνθρωπος που έχει 10.000 ευρώ, για να το καταλάβει και ο κόσμος, θα αφαιρεθεί το 20% πρώτον. Άρα θα μιλήσουμε για το 80%, για τις 8.000, και επί των 8.000 εισόδημα θα πληρώσει το 20%.
Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Ωραία. Σε αυτά προστίθεται. Πόσα λεφτά είναι αυτά, για να μην συνεννοούμαστε. Ναι, κύριε Γιαννούλη, πόσα λεφτά είναι αυτά. Είναι 1.600 ευρώ το χρόνο. 1.600 ευρώ. Μάλιστα. Δεν είναι το 80% του εισοδήματός του. Όχι, αλλά παραβλέπετε και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις. Όχι, το αφαιρέσαμε. Η προκαταβολή. Ακούστε, τα αφαιρέσαμε αυτά. Είπαμε ότι αφαιρούμε το 20%. Άρα οι 10.000 γίνονται 8. Και επί των 8 θα πληρώσει το 20%. Και είπε η κυβέρνηση. Πόσα απομένουν, κύριε Υπουργέ. Πόσα απομένουνε. 5.000, 6.000. 400 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει σαν εισόδημα μηνιαίο. Ναι. Τότε να μην πληρώσει καθόλου. Να μην πληρώσει κάποιος που έχει 10.000, να μην πληρώσει καθόλου ασφάλιση. Αν το Όχι, θεωρούμε αλλά υπήρχε ότι μια, υπήρχε, επιτρέψτε μου με πολύ σεβασμό και πάλι, υπήρχε ναι, μια κόκκινη γραμμή πολιτικά διατυπωμένη ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω συρρήκνωση του εισοδήματος των φτωχών στρωμάτων, των μικρομεσαίων, γιατί έχουν ήδη υποστεί λαιλασία τα χρόνια του μνημονίου. Αυτό ήταν μια κόκκινη γραμμή. Ακούστε, η κόκκινη γραμμή είναι να μην πειραχτούν οι συντάξεις. Αφήστε τις άλλες κόκκινες γραμμές. Λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλες κόκκινες γραμμές. Λοιπόν, ή θα πληρώσουμε όλοι για να στηρίξουμε το ασφαλιστικό σύστημα, γιατί μην μου πείτε τώρα ότι όλοι στην Ελλάδα κανένας δεν φοροδιαφεύγει και ότι όλοι έχουμε 10.000 εισόδημα. Αυτό είναι άλλο. Μην τρελαθούμε κιόλας. Αυτό είναι άλλο θέμα όμως, κύριε Υπουργέ. Όχι, είναι άλλο θέμα. Αν πάρουμε λοιπόν, ως μπούσουλα πάμε τις παρακάτω, πάμε παρακάτω. Τότε θα έπρεπε να υπάρχει ένας ελεκτικός μηχανισμός του τη δηλώνει ο καθένας. Ακούστε, και δεν τιμωρείται αυτό που λέει η αλήθεια. Να πάμε και στους αγρότες. Διότι εγώ είπα ότι η κυβέρνηση δεσμεύτηκε και στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών ότι εξετάζει όλο αυτό το πλαίσιο ώστε να υπάρξει και κάποιος κόφτης. Με την έννοια να υπάρχει μια κλιμακωτία όπως το αντιλαμβάνουμε προσπάθεια περιορισμού αυτών των υποχρεώσεων του εισφαλισμένου. Άρα λοιπόν ακόμα δεν έχει κλείσει τίποτα. Είναι όλα ανοιχτά. Συζητάμε για να βρούμε την καλύτερη λύση. Κύριε Κουρουπλή, επειδή έχουμε πολλά θέματα, θίξατε μόνο σας το θέμα των αγροτών και έρχεται και το φορολογικό. Ήδη οι αγρότες, έτσι από το προσχέδιο που βλέπουν και από τις συζητήσεις που κάνουν, φαίνεται ότι είναι απογοητευμένοι και δυσαρεστημένοι. Ναι. Λένε ακούστε με, ότι ακούστε. Πάνε να καταβαραθρώσουν τον πρωτογενή τομέα και ουσιαστικά δεν θα μπορέσουν να επιζήσουν. Από το 7% στο 20% οι εισφορές πάρα πολλά ακόμα που θέτουν ακούστε, για το πετρέλαιο, για τις επιδοτήσεις. Να απαντήσω τώρα εγώ. Γνωρίζετε ότι εδώ και 2 χρόνια έχει ψηφιστεί νόμος που κάθε χρόνο μειώνει τις αγροτικές συντάξεις κατά 4%. Μέχρι το 26 θα συνεχίζεται αυτό κάθε χρόνο. Ξέρετε πόσο θα περιοριστεί το 26 η αγροτική σύνταξη. Και η κυβέρνηση θέτει στο τραπέζι της συζήτησης και λέει θα αυξήσουμε κλιμακωτά καταρχάς μέχρι το 20. Δεν το λέει ότι θα το κάνει τώρα. Mm-hmm. Αλλά αυτό σημαίνει ότι αγρότης... Σταδιακά. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει όμως ότι αγρότης θα πάρει μια σύνταξη αξιοπρέπειας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το βάλουμε στο τραπέζι της κουβέντας. Και εκεί να μας πούνε αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να έχει ο αγρότης μια τέτοια σύνταξη. Η κυβέρνηση συζητάει. Είναι ανοιχτή. Mm. Ακούει και παρακολουθεί και τις αντιδράσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι... Σας ρώτησα νωρίτερα, κύριε Υπουργέ, αν μας επιτρέπετε. Σας ρωτήσαμε και νωρίτερα για τον εκλογικό νόμο. Θα συνδυάσουμε αυτά που αναφέρετε με το γεγονός ότι ο εκλογικός νόμος είναι εργαλείο πολιτικών και κοινοβουλευτικών εξελίξεων. Ένα ερώτημα που φαντάζομαι διατυπώνουμε από κοινού με τη Μάριον είναι εργαλείο ο εκλογικός νόμος. Ναι, ή τουλάχιστον αυτό μας αποδεικνύει και η πολιτική μας ιστορία. Ανατρέψτε το με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Ναι, ναι, ακούστε με. Οι εκλογές, κύριε Γιαννούλη, θα γίνουν στο τέλος. Να ολοκληρώσω όμως το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, γιατί τίθεται και πολιτικά, αν όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται είναι και πολιτικά διαχειρίσιμο. Αυτή τη στιγμή, εκτός από τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, το σύνολο σχεδόν της, ή μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, εγώ δεν λέω ότι καταγγέλει, αλλά τουλάχιστον αγωνία, ότι αυτό που πρόκειται να συμβεί δεν είναι και ό,τι καλύτερο για το βιωτικό του επίπεδο, για την καθημερινότητά του. Αυτό είναι διαχειρίσιμο πολιτικά, για να πάμε και στον εκλογικό νόμο.
Λοιπόν, πρώτον, δεν έχει καμία σχέση όλη αυτή η διεκδίκηση και εγώ χαίρομαι που η κοινωνία αρχίζει να αποκτά αντανακλαστικά. Διότι η κοινωνία, μια κοινωνία... Απέναντί σας όμως τα κυβέρνηση... αποκτά. Ορίστε. Απέναντί σας, απέναντι στην κυβέρνηση τα αποκτά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ δεν, αυτά τα αποκτά δεν απέναντι έχω... στην κυβέρνηση. Ακούστε, ακούστε, εγώ δεν ανησυχώ από αυτά. Εγώ θεωρώ ότι η κοινωνία πρέπει πάντα να είναι σε εγρήγορση και να διεκδικεί. Δεν της χαρίζει κανείς τίποτα. Γι' αυτό και πολλές αδυναμίες που παρουσιάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια ήταν γιατί η κοινωνία λειτουργούσε παθητικά. Λοιπόν, μακάρι να αποκτήσει αντανακλαστικά η κοινωνία και να διεκδικεί. Είναι καλό για όλους μας. Είναι μια ζωντανή κοινωνία. Δεν είναι μια κοινωνία εκφυλισμένη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο, σας λέω λοιπόν ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση έχει ισχυρότατη πολιτική συνοχή και στην κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Διότι όλοι αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να μην θυγούν οι κύριες συντάξεις. Και αυτό το τηρεί με θρησκευτική ευλάβεια. Ας έρθουν λοιπόν τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδος και μάλιστα αυτά που κυβέρνησαν την Ελλάδα, αυτά που έχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες για την καταστροφή των ασφαλιστικών ταμείων, γιατί ποτέ μέχρι σήμερα κανένας από αυτούς που τοποθετούσαν προέδρους στα ασφαλιστικά ταμεία που έπαιξαν τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων στα χρηματιστήρια, που αγόραζαν σάπιες μετοχές, δεν πήγε ποτέ φυλακή κανένας. Κύριε Κουρουπλή, πάνω σε αυτό που λέτε, στις κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών που όπως περιγράφεται έφεραν αυτά τα αποτελέσματα, έχουμε όμως τις δημοσκοπήσεις που βγήκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο που ξαναφέρνουν και δίνουν προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. Πώς το σχολιάζετε? Ακούστε, θα σχολιάσω και αυτό. Να κλείσουμε τα ασφαλιστικά. Αυτοί λοιπόν που κλαθμυρίζουν σήμερα, που ακόμα και σήμερα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή δεν ήρθαν να βάλουν πλάτη και να δείξουν ότι πραγματικά αγωνιούν για τους ανθρώπους που χυμάζονται και δοκιμάζονται και αυτοί τους οδήγησαν σε αυτές τις δοκιμασίες, έρχονται σήμερα και αντιλέγουν χωρίς να έχουν εναλλακτική πρόταση. Να μας πούνε λοιπόν την πρότασή τους, για να μπορέσει πραγματικά να πιστεί η κοινωνία ότι αυτοί μπορούν να είναι αύριο, μετά από 4 χρόνια, η εναλλακτική πρόταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, νομίζω είναι τόσο αξιόπιστες οι δημοσκοπήσεις, όσο αξιόπιστες ήταν και στις προηγούμενες μετρήσεις τους. Ως εκ τούτου δεν σχολιάζω, διότι δεν σχολιάζω αναξιόπιστους θεσμούς. Μισό λεπτό όμως, Χρήστο, για το κομμάτι των δημοσκοπήσεων να κάνω μια επερώτηση στον Υπουργό. Μπορεί να έχουν φανεί έτσι ότι δεν έχουν πέσει μέσα στις προβλέψεις της δημοσκοπήσεις. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να... Όχι, δεν έχουν πέσει μέσα. Υπηρετούσαν συγκεκριμένες επιλογές. Ένα σχόλιο από τη δική σας την πλευρά, πώς βλέπετε την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη και αν αυτό έχει φέρει αναταράξεις συνολικότερα στο πολιτικό σκηνικό, στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω κάτι. Επειδή προσπαθείτε να φτιάξετε το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη τα μίντια, θα σας πω ότι εγώ εμείς που είμαι προσπαθούμε υπουργός, να φτιάξουμε το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη. Εντάξει, τώρα όταν μιλάω για μίντια, δεν είστε μόνο εσείς, κυρία Μητσοτάκη. Είμαστε και εμείς όμως. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Στους κανόνες υπάρχουν και εξαιρέσεις. Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, αυτό διευκρινίζεται. Ναι. Ακούστε λοιπόν. Εγώ είμαι υπουργός εσωτερικών και εποπτεύω 5 υπουργεία. Πριν από μένα, σε αυτά τα υπουργεία ήταν ο σημερινός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Μπορείτε να μου πείτε τις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει? Μπορείτε να μου πείτε, κύριε, και να διερωτηθείτε τι κόστος έχουν? Τι κόστος έχει η συνύπαρξη και όχι η συγχώνευση αυτών των υπουργείων? Όλα αυτά είναι 5 υπουργεία που υποτίθεται είναι ένα. Το καθένα έχει οικονομικές υπηρεσίες, διοικητικές υπηρεσίες, χωριστά όλα. Λοιπόν, μία συγκόλληση είναι. Αυτά όλα λοιπόν έτσι πως λειτουργούν δεν αποδίδουν. Ας προχωρήσουμε διότι λίγο, διότι έγιναν οργανισμοί που άφησαν έξω ολόκληρες υπηρεσίες. Επειδή ήθελε η Τρόικα να εμφανιστούν στην Τρόικα με οργανισμούς.
υπήρξαν οργανισμοί των νοσοκομείων. Τώρα, επειδή, μας λέτε γιατί τα νοσοκομεία δεν έχουν προσωπικό. Κάντε μια έρευνα στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης να σας πούν πόσες θέσεις έχουν καταργηθεί από τα νοσοκομεία. Ναι. Λοιπόν, πολλές, για να λέμε για τις μεταρρυθμίσεις. Ναι. Επειδή να μιλήσουμε για τη διαλειτουργική. Γιατί κύριε Γιαννούλη, κύριε να Υπουργέ, μιλήσουμε για την πολυνομία και τη διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων. Ξοδεύτηκαν 7 δισεκατομμύρια από το 2000 μέχρι σήμερα. Ναι, αλλά πρέπει να με αφήσετε να μιλάω. Άμα μιλάτε απάνω μου, δεν μπορεί να μας παρακολουθεί ο κόσμος. Λοιπόν, παρακαλώ, λέω. Παρακαλώ. Ωραία. Ξοδευτήκαν 7 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2000 μέχρι σήμερα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε. Με αποτέλεσμα σήμερα να μην διαλειτουργούν οι μεγαλύτερες βάσεις του δημοσίου, να μην συνομιλούν τα συστήματα μεταξύ τους. Δεν έχει κανένας ευθύνη γι' αυτό. Πού είναι αυτοί οι μεταρρυθμιστές για να μας πούνε και κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε εμείς. Ναι. Κύριε Υπουργέ, γι' αυτό είναι ο δημόσιος διάλογος, γι' αυτό διατυπώνονται οι απόψεις δημόσια και αντιπαραθέσεις είναι δημόσια. Επειδή όμως πιάσαμε το νήμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν δεν κάνω λάθος, εκλέγεται στη Β' Αθηνών. Και αν δεν κάνω επίσης λάθος, στον εκλογικό νόμο, ένα από τα στοιχήματα είναι να σπάσει η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ευρώπης. Γιατί δεν τη σπάσανε? Ένα πολιτικό θαύμα. Γιατί, κύριε Γιαννούλη, μέχρι σήμερα όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι που προέρχονται και από τη Β' Αθηνών, που ήταν το μεγαλύτερο κολαπτήριο της διαφθοράς, για να τα λέμε και αυτά επιτέλους, γιατί δεν τη σπάσανε τη Β' Αθηνών? Εσείς τι προτίθεστε Θέλετε να κάνετε? Θέλετε να μας πείτε τι σχεδιάζετε εσείς? Θα σπάσουν όλες οι μεγάλες περιφέρειες, όχι μόνο η Β' Αθηνών και άλλες. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε. Επειδή η Β' είναι μεγαλύτερη, γι' αυτό επιμένω σε πόσες υποπεριφέρειες. Εγώ να σας πω την προσωπική μου άποψη αυτή τη στιγμή, κύριε Γιαννούλη. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχει εκλογική περιφέρεια παραπάνω από 6 βουλευτές. Από 6 βουλευτές? Ναι, αυτή είναι η άποψή μου προσωπική. Λοιπόν, είναι λοιπόν, ακούστε, και με τα εκτρώματα, περισσότερο από ακούστε κύριε Γιαννούλη, δέστε στην Κομοτηνή. Η Νέα Δημοκρατία είναι δεύτερο κόμμα και δεν έχει βουλευτή. Να. Δέστε στην Καβάλα, δέστε στην Πιερία. Αυτά είναι εκτρώματα του υπάρχοντος εκλογικού νόμου. Εμείς λοιπόν θέλουμε να κάνουμε ένα εκλογικό νόμο που πραγματικά να προκαλέσει, κυρίως, και αυτό πρέπει να είναι στο σκεπτικό του νομοθέτη, το 40% της κοινωνίας που απέχει, που αποστρέφει το πρόσωπό του από την πολιτική. Πότε θα έρθει, κύριε Υπουργέ, αυτός ο νόμος? Αλλά αυτό που περιγράφατε, συγγνώμη λίγο, αυτό που περιγράφατε, κύριε Υπουργέ, δεν είναι μόνο προϊόν των περιφερειών, είναι και προϊόν των 50 εδρών του μπόνους, το και, οποίο σας και δίνει αυτό και θα εσάς στο... σήμερα τη δυνατότητα. Και αυτό, κύριε Γιαννούλη, και αυτό μπαίνει στο τραπέζι. Και πόσο, αυτό μπαίνει στο τραπέζι. Και άλλα πράγματα αυτά, θα μπουν. Και άλλα θα πράγματα, ακόμα και οι θητείες των βουλευτών μπορούν να μπουν στο τραπέζι. Πόσο γρήγορα θα δρομολογήσετε αυτές τις αλλαγές? Μέσα στο 16. Μέσα στο 16. Να ρωτήσω κάτι. Όσον αφορά, εσείς μας λέτε ότι οι εκλογές θα είναι στο τέλος της τετραετίας, κύριε Υπουργέ. Παρ' όλα αυτά, για εξηγήστε μας κάτι. Αν τυχόν προκηρυχθούν εκλογές νωρίτερα, πώς πάνε? Πάνε πάλι με σταυρό? Πώς είναι η διαδικασία? Πρώτον, εκλογές σας το λέω κατηγορηματικά, ναι, και επειδή δεν είμαι από τους ανθρώπους που εύκολα λέω κάποια πράγματα, γιατί ξέρω ότι θα βρεθεί πάλι ο τρόπος να μου πείτε, κύριε Κουρουμπλή, άλλα λέγατε τότε. Σας λέω λοιπόν ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Κανένας δεν έχει κουράγιο σήμερα από την αντιπολίτευση να ζητήσει εκλογές. Ας μας ζητήσει, αφού είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, ναι, ας μας ζητήσει εκλογές. Υπάρχει το ενδεχόμενο όμως να θέλετε κι εσείς να καταφύγετε σε αυτή τη λύση. Όχι, εμείς δεν θέλουμε εκλογές. Δεν χρειάζεται η χώρα εκλογές. Δουλειά χρειάζεται και έργο να γίνεται. Λοιπόν, μεταρρυθμίσεις να γίνουν, να αλλάξουμε αυτό το μοντέλο του κράτους, να το κάνουμε πιο λειτουργικό, πιο φιλικό στην επιχειρηματικότητα, να στηρίξουμε την ανασυγκρότηση της χώρας. Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο, αν συμφωνείς, να καλημερίσουμε τον Υπουργό για να τον αποδεσμεύσουμε. Την καλημέρα μας, κύριε Υπουργέ, να σας ξανάχουμε σύντομα να μιλήσουμε και για την μεταρρύθμιση στο δημόσιο. Ναι, επειδή μου κάνατε.